πάνω στο νησί του Χέλγκολαντ, γυμνό, άγριο, δαρμένο από τους ανέμους του βορρά, ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ ανασήκωσε ένα πέπλο, μια άβυσσος ανοίχτηκε. Η ιστορία που επιθυμεί να αφηγηθεί αυτό το βιβλίο ξεκινά από το νησί όπου ο Χάιζενμπεργκ συνέλαβε το μικρόβιο της ιδέας του, γράφει ο Ιταλός φυσικός και χαρισματικός συγγραφέας Κάρλο Ροβέλι. Ποια ήταν αυτή η ιδέα? Χονδροειδώς ότι η πραγματικότητα αποτελείται όχι από αντικείμενα, αλλά από σχέσεις. Ή ότι ο μικροσωματιδιακός κόσμος, το θεμέλιο όλων όσα είμαστε και βλέπουμε, υπάγεται σε τελείως διαφορετικούς έως και αλόκοτους φυσικούς νόμους. Ότι αν η κβαντική θεωρία παραβιάζει την κοινή λογική, είναι επειδή η φύση είναι αδιάφορη απέναντι στην κοινή λογική. Ακούγεται φιλοσοφικό όλο αυτό και είναι, αλλά δεν είναι φιλοσοφία. Ο Ροβέλι αφηγείται το χρονικό της σύλληψης και εξέλιξης των βασικών θεμελιωδών εννοιών της κβαντοφυσικής. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε σε βασιά επιστημονικά νερά, πλην όμως, δεδομένου ότι ειδικά η κβαντοφυσική έχει να κάνει με σύνολη την πραγματικότητα στα ριζώματά της, τα όρια με τη φιλοσοφία ενίοτε γίνονται δυσδιάκριτα. Η αρχή της ιστορίας λοιπόν είναι στην νήσο Χέλγκολαντ της Βόρειας Θάλασσας. Εκεί κατέφυγε το 1925 ο γερμανός φυσικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, 1901-1976. Υποφέροντας από βαριά αλλεργία, αναζητούσε ένα ξηρό, ανεμοδαρμένο τόπο για να μελετήσει ένα πρόβλημα της φυσικής που τον βασάνιζε. Όπως γράφει ο Στέφανος Τραχανάς στο βιβλίο του «Μεγάλη Επιστήμη, ενδιαφέρουσες ζωές», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το όνομα του Χάιζενμπεργκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη του 20ου αιώνα και ίσως όλων των εποχών, την περίφημη αρχή της αβεβαιότητας ή αρχή της απροσδιοριστίας. Αυτή την επιστημονική αρχή συνέλαβε ο 23χρονος Χάιζενμπεργκ στο άγριο νησί της Βόρειας Θάλασσας. Ήταν γύρω στις 3 το πρωί, όταν είχα μπροστά μου τα τελικά αποτελέσματα των υπολογισμών μου. Αισθάνθηκα βαθύ κλονισμό. Είχα τέτοια ένταση που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έφυγα από το σπίτι και άρχισα να περπατάω μόνος μου στα σκοτεινά. Σκαρφάλωσα πάνω σε ένα βράχο που έβλεπε στη θάλασσα, στο άκρο του νησιού, και περίμενα τον ήλιο να ανατείλει. Από εκεί και πέρα ξεδιπλώνεται ένας αδιάρρηκτος μύθος αφήγησης και ανάλυσης που διατρέχει τη φυσική του 20ου αιώνα αλλά και του 21ου. Η κβαντική θεωρία, γράφει ο Ροβέλι, έχει αποσαφηνίσει τα θεμέλια της χημείας, τη λειτουργία των ατόμων, των στερεών, του πλάσματος, του χρώματος του ουρανού, χιλιάδες στοιχεία του κόσμου μας, διαμορφώνει τη βάση των τεχνολογιών αιχμής, από τους υπολογιστές έως την πυρηνική ισχύ. Μηχανικοί, αστροφυσικοί, κοσμολόγοι, χημικοί και βιολόγοι χρησιμοποιούν καθημερινά ψήγματα της θεωρίας, περιλαμβάνονται στα μαθήματα του γυμνασίου. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ λάθος. Είναι η παλώμενη καρδιά της σύγχρονης επιστήμης. Ωστόσο, παραμένει βαθιά μυστηριώδης, εφιώς ενοχλητική.